Δημοτικό Στάδιο Βάρηση είχε ολοκληρωθεί αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα Βάρηση και τη Μαρκού. Τελικά αποτέλεσμα 1-1. Βρισκόμαστε στη συνέντευξη τύπου. Θα ξεκινήσουμε με τον προπονητή τη φιλοξενούμενη ομάδα, τον κύριο Πάρη Κωνσταντακόπουλο. Κοτς, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που είχε όλα τα στοιχεία του ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδε από την ίδια ένωση. Το σχόλιο σα, πού κρίθηκε το παιχνίδι και πώ το ζήσατε από μέσα. Ξέραμε εξ αρχής από την αρχή της εβδομάδας θα αντιμετωπίσουμε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Εκτός από τον πολύ καλό αντίπαλο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, είχαμε και να αντιμετωπίσουμε και τις καιρικές συνθήκες, τον πολύ δυνατό αέρα που, που είναι μειονέκτημα και για τις δύο ομάδες βέβαια, και για τη δικιά μας και για τον Αστέρα Βάρης. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο, δυστυχώς για εμάς, ενώ είχαμε πολύ καλή παρουσία, τα παιδιά υπηρετήσαμε πιστά το πλάνο μας, δώσαμε το καλύτερο τους, αυτό δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν καταφέραμε κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες είχαμε να τις μετουσιώσουμε σε γκολ εκτός από ένα, και από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, ο άνεμος ήταν υπέρ της ομάδας του Αστέρα και ήταν δύσκολο το έργο μας. Στην πρώτη ουσιαστικά, θα έλεγα, ευκαιρία της ομάδας της Βάρης, φάγαμε ένα γκολ. Και, αυτό, και σε αυτό παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες. Από εκεί πέρα, όταν αποφασίσαμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να ρισκάρουμε, να αλλάξουμε λίγο το σχηματισμό μας και να πάμε με δύο επιθετικούς και ακόμα και τα χαφ μας με μια πιο επιθετική προσέγγιση του παιχνιδιού, δυστυχώς για μισή ώρα παίζαμε με παίχτη λιγότερο, κάτι το οποίο σίγουρα δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο το έργο για να μπορέσουμε να πετύχουμε ίσως ένα δεύτερο γκολ. Στο τέλος όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, σίγουρα η Αστέρα Βάρης μπορούσε να έχει βάλει ένα δεύτερο γκολ. Αλλά νομίζω ότι αν μια ομάδα δικαιούται την νίκη, όσον αφορά κάποιες ευκαιρίες, είμαστε εμείς. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε. Ο λόγος του κύριου Καβάσικο ήταν ένα μάτσο που νομίζω ότι ο αέρας κυριάρχησε. Διότι όποια ομάδα τον είχε υπέρ του, είχε και περισσότερη κατοχή, περισσότερες αθλητικές καταστάσεις. Τελικά αποτέλεσμα είναι ένα κόντρα στη Μαρκό. Το σχόλιο σας. Καλησπέρα για μένα. Ήταν ένα μάτς το οποίο ήταν ακριβώς όπως το περιμέναμε. Ενώ είχε πάθος, είχε ένταση, είχε πολλές μαμαχίες. Είχε τα στοιχεία όλα αυτά που έχει ένα τοπικό ντέρμπι. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε ένα μάτσο καλό και οργανωμένη ομάδα. Στο πρώτο μήχρονο ήμασταν εμείς με κοντρά το άνεμο και δυσκολευόμασταν στο να πάρουμε μέτρα στο γήπεδο. Θεωρώ όμως ουσιαστικά, εκτός από τις πολλές στατικές φάσεις, φάουλ και γεμίσματα των αντιπάλων στην περιοχή μας, δεν θυμάμαι κάποια ουσιαστική φάση να έχουμε απειληθεί. Έτσι άλλωστε δεχτήκαμε και το γκολ που προηγήθηκε η ομάδα της Μαρκό. Νομίζω ότι είχαμε και στιγμές καλές στο πρώτο ημίχρονο στα κλεψίματα που κάναμε της μπάλας και βρήκαμε αρκετές προϋποθέσεις απέναντι 3-2, 4-3. Από δικιά μας υποχρεότητα θεωρώ ότι δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, η περιοχή άνοιγε στην ομάδα της Μαρκό. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αέρας που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τις δύο ομάδες, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο. Πήραμε εμείς ουσιαστικά την κυκλοφορία της μπάλας, είχαμε εμείς τον έλεγχο, είχαμε αρκετές τελικές φάσεις. Είχε και μία-δύο στιγμές φυσικά η Μαρκό σε κοντραπιθέσεις που θα μπορούσε να έχει σκοράρει και εκείνη στο δεύτερο χρόνο. Αλλά θεωρώ ότι είχαμε αρκετές φάσεις ώστε να έχουμε βάλει ένα δεύτερο γκολ οπωσδήποτε. Η εικόνα της ομάδος μας αφήνει ικανοποιημένη. Το αποτέλεσμα θα έλεγα δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, γιατί είναι ακόμα ένα παιχνίδι που η ομάδα μας έχει καλό πρόσωπο και δεν καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα της Μαρκό και να επιτύχει τους στόχους της. Κότς, μια ερώτηση. Βλέπουμε ότι τα παιχνίδια πάνε στις λεπτομέρειες. Έχοντας βγάλει και το ρεπό και σχετικά δύσκολο πρόγραμμα, το σημερινό αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα σας προβληματίζει, διότι η ομάδα σας μένει λίγο πίσω χωρίς να έχει τελειώσει τίποτα. Όχι, δεν με προβληματίζει, γιατί η εικόνα της ομάδας είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ανταγωνιστική στα περισσότερα των παιχνιδιών. Επίσης, όπως είπατε, υπάρχει το ρεπό που θα το περάσουν όλες οι ομάδες. Σήμερα έχουμε βάλει
μέχρι στιγμής νομίζω αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Έχουμε παίξει με ομάδες οι οποίες θα κάνουν πάνε για το πρωτάθλημα με λογαριασμό. Η συμπομονή του αγώνα αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται φτωχή, αλλά σε πάθος χρόνου θα δείξει το τι μαζεύουμε σε κάθε μάτς. Όπως όπως να πει, εμάς ο στόχος μας είναι μάτς ξεχωριστά για να πάρουμε το μάτς με τον βαθμό. Σήμερα δεν θα κρυφτώ. Ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρα να φύγουμε με τους βαθμούς της νίκης, οπότε δεν με αφήνει ευχαριστημένο ότι πήραμε μόνο ένα πόντο. Όμως το ξαναλέω πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και των δύο ομάδων που παίξαν αυτές τις σχετικές συνθήκες, αλλά ιδιαίτερα στους δικούς μου, γιατί θεωρώ ότι η εικόνα τους ήταν πάρα πολύ καλή. Κόουτς, έχετε παίξει και με τον εθνικό, είναι δύο ομάδες και η Μαρκού και ο εθνικός που έχουν θέσει ξεκάθαρο στόχο. Τι ξεχώρισε στις δύο ομάδες? Εντάξει, είναι και δύο πολύ παιδικές ομάδες με πάρα πολύ καλό ρόστερ, με καλά προπονητικά τίμη, οπότε είναι πολύ νωρίς να. Είναι ένα πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς που θα πάει νομίζω μέχρι τέλους είτε για να κρυφθεί το πρωτάθλημα, είτε για να θα κρυφθούν οι θέσεις που θα οδηγούν σε κουβασμό. Είναι ένας όμιλος πάρα πολύ δυνατός. Για μένα το τελευταίο είναι πάρα πολύ δυνατός, πιο δύσκολος ίσως. Οπότε όλα θα κρυφθούν μέχρι το τελευταίο μας γείτονα. Ευχαριστούμε πολύ για την συνέχεια.